Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε σχετικά με τα περασμένα χρόνια για να δούμε πώς η ανθρωπότητα μεταλλάχθηκε και έγινε αυτό το πράγμα που είμαστε. Λοιπόν, στα αρχαία χρόνια μπορούμε να ξέρουμε για τους πολέμους του Ορίωνα. Από εκεί πέρα, σε αυτό το αστερισμό, σε αυτό το γαλαξία, παίχτηκαν αρνητικά σενάρια, παίχτηκαν σενάρια πολικότητας όπως αυτά που ζούμε τώρα. Και συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι η μετάβαση από τους πολέμους του Ορίωνα έφερε, θα λέγαμε, καταστροφές και από εκεί φύγανε αστρόπλια για να πάνε να μετικήσουν σε άλλα μέρη. Όπως επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι μερικές ψυχές συγχρονιστήκανε για να παίξουν στο δικό μας γαλαξία και ιδιαίτερα την ενέργεια αυτή που ξέρουμε του Ορίωνα στη Γη. Αυτή η ενέργεια από τον Ορίον, θα λέγαμε, έρχεται σε εμάς να μας δώσει το μάθημα να μπορούμε να συλλάβουμε την έννοια της μετατροπής. Όλη η έννοια του Ορίωνα είναι επειδή εκείνοι μετατρέψανε όλη αυτή την αρνητική πολικότητα που είχαν σιγά σιγά σε θετική μέσα σε χιλιάδες, θα λέγαμε, χρόνια πολέμου, πόνου, αίματος, θα λέγαμε, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ακολουθούμε έναν ίδιο τύπο τώρα, οριονικού ρυθμού, ο οποίος μας βοηθάει να καταλάβουμε μέσα μας την έννοια της μετατροπής της ενέργειας. Από το αρνητικό προς το θετικό. Ή τουλάχιστον να πούμε ότι ξεκινάμε να περάσουμε από την έννοια της λύθης, την έννοια της γνώσης. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλά μνημεία από τους αρχαίους πολιτισμούς σχετικά και ευθυγραμμισμένα με την ενέργεια του αστερισμού του Ορίωνα. Επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγκεκριμένες άλλες, θα λέγαμε, πτυχές από τα αρχαία χρόνια, όπου μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια πριν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στον αστερισμό της Λύρα και από εκεί πρωτοξεκίνησε, θα λέγαμε, η ανθρωπότητα όπως τη γνωρίζουμε εμείς. Καθότι σε ένα είδος εδέμ, καθότι σε ένα είδος, θα λέγαμε, κατάστασης αγαθής, χωρίς την κατάσταση της πολικότητας τόσο πολύ όσο ο νους μας, θα λέγαμε, τώρα των ανθρώπων έχει, ήρθαν διάφοροι, θα λέγαμε, εξωγήινοι έξω από το δικό μας, θα λέγαμε, σύμπαν και ήρθαν και τους πρώτους ανθρώπους που βρήκαν εκεί πέρα σε εκείνο το πλανήτη, τον τεράστιο, θα λέγαμε, σε όγκο, μέσα στον αστερισμό της Λύρα. Εκείνη, θα λέγαμε, την κατάσταση που όλοι ονομάζουμε, θα λέγαμε, εδέμ, ήρθε, θα λέγαμε, αυτή η έννοια των αλλοσυμπαντικών όντων, οι οποίοι σαν με το φίδι, όπως έρχεται το φίδι στην παράδοση που ξέρουμε για την Εύα και τον Αδάμ, έτσι ακριβώς ήρθανε αυτοί οι άλλοι, ας ονομάσουμε ερπετογενείς ή δρακονιανούς ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, χωρίς να παίζει ρόλο το σύστημα, έτσι, που λέγεται Τράκο, ήρθαν να μπορέσουν να μεταδώσουν, θα λέγαμε, έτσι, λόγω του ομοιοκρατασμού, σε εκείνη την αγαθή κατάσταση, την έννοια του νου, της πολικότητας. Από εκεί και πέρα, λίγο-λίγο, θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί, παρασυρμένοι από όλη αυτή τη δυναμική, την τεχνολογία, τη γνώση και την πολικότητα των πλέον νοήμοντα τεχνολογικά άλλων όντων, παραδείγματος χάρη, σας ξαναλέω, των δρακονιανών, ας το πούμε, με την έννοια αυτή, όχι όπως τα λένε τώρα συνωμοσιολόγοι φυσικά, αλλά με την έννοια ότι πραγματικά ανήκουν σε αυτό το μπράτς, σε αυτό το κλάδο, θα λέγαμε, της πολικής, θα λέγαμε, κατάστασης. Ήρθανε και μετέδωσαν με ένα είδος συντονισμού, συγχρονισμού, μοιράσματος, την έννοια της πολικότητας. Αυτό μέσα στα χρόνια, έτσι, αφού ταυτίστηκαν αυτή η Λύρα με τους δρακονιανούς, καταλαβαίνετε ότι αυτή η σύνδεξη μέσα τους, η μετεστοιχείωση, για να μάθει ο ένας τον άλλον, όπως γίνεται σε όλες τις ενέργειες, να φέρει μια ισορροπία, δημιούργησε πολέμους, πολικότητες, παρασύρθηκαν, θα λέγαμε, από τη γοητεία της τεχνολογίας, η γοητεία του νου, από τη γοητεία, θα λέγαμε, όλη αυτή την πραγματικότητα στην οποία ζούμε και εμείς τώρα, ή θα λέγαμε τη ύλη τεχνολογία που δίνει τη φαινομενική δύναμη της δημιουργίας. Και φυσικά, ξέρετε, δημιούργησε το εγώ των ανθρώπων. Έτσι, θα λέγαμε, η έννοια της πτώσης από την ΕΔΕΜ έγινε με την καταστροφή εκείνου, θα λέγαμε, του συγκροτήματος, του πολιτισμού και έτσι πάλι διάφοροι άπικοι φύγαν από εκεί
για να μπορέσουν να μετεπικήσουν σε άλλους αστερισμούς. Πολλοί πήγανε στο Σύριο, άλλοι πήγανε προς τις Πλειάδες και άλλοι πήγανε στον Ορίον, οπότε σας είπα και σας εξήγησα εκεί πέρα τι έγινε στο σύστημα του Ορίοντα, του Ορίωνα. Σχετικά με το Σύριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα όντα που πήγαν εκεί λειτουργήσαν σε μια πιο ουδέτερη στάση, δεν ήταν τόσο πολύ υπέρ της υπολικότητας και τα όντα που αναπτύχθηκαν εκεί πέρα, καθότι τώρα στη δική μας χρονογραμμή υπάρχουν πάνω από την πέμπτη διάσταση, έτσι, και τα όντα μόνο που ξέρουμε ήταν αυτά που είχαν έρθει εδώ πέρα, θα λέγαμε στη γη, τα οποία ήταν ιχθυοσαύρο ανθρωποειδή και μεταδώσανε και εδώ πέρα, θα λέγαμε, ορισμένα πράγματα, ορισμένα μοτίβα. Επίσης τα άλλα όντα από το Σύριο είναι αυτά που λέμε τα δελφίνια, που είναι, θα λέγαμε, σχετικά με την ενέργεια του Σιρίου. Και αυτά τα δελφίνια τα μεταφέρανε εδώ πέρα. Δεν ήρθανε μόνα τους, τα μεταφέρανε πάλι διάφοροι εξωγήινοι πολιτισμοί. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι αυτά τα αρχικά κλαδιά της ανθρωπότητας από το πρώτο άνθρωπο που είχαν βγει, θα λέγαμε, προϊστορικά όπως σας μιλάμε τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας κλάδος από αυτούς ήταν αυτοί που ονομάζουμε Ανουνάκι. Οι Ανουνάκι δεν ήταν απλά καθαρόιμοι, ήταν και αυτοί υβρίδια, γιατί μέσα τους περιείχαν όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα. Αυτοί λοιπόν οι Ανουνάκι, επειδή θέλανε στον πολιτισμό τους, στον κόσμο τους, στη γη τους, να ξεκινήσουν να δημιουργούν καλύτερη ατμόσφαιρα, επειδή είχαν ρυπάνει και αυτοί πάρα πολύ τον πλανήτη τους, ξεκίνησε λοιπόν μια κατάσταση να μπορέσουν να βρούνε αλλού διάφορα πράγματα, ουσίες, ύλη, με διαφορετική κατάσταση, δόνηση και τα υπόλοιπα και με τη στοιχείωση όπως είναι ο χρυσός, και ήρθαν εδώ πέρα να κάνουν τα διάφορα πράγματα, τα μεταλλεύματα. Όταν ήρθαν οι Ανουνάκι, 500.000 χρόνια θα λέγαμε πριν, η έννοια του Μαλντέκ που είχαμε χρησιμοποιήσει, δηλαδή του πλανήτη που τώρα είναι διαλυμένος, αστεροειδής, ανάμεσα από το Δία και τον Άρη, υπήρχε ακόμα με την έννοια ότι ήταν φρέσκο διαλυμένος, θα λέγαμε, και είχαν έρθει ψυχές από το Μαλντέκ να μετικήσουν, θα λέγαμε, μερικές, ίσως ελαφριά στη γη, όταν λέω ελαφριά εννοώ από τις πρώτες ψυχές κατώτερου είδους, και γενικά οι πιο πολλοί που μεταστοιχειωθήκαν πάλι σε ανθρώπους, όπως και αυτοί που καταφέραν και ξεφύγανε, πήγαν να μετικήσουν στον Άρη, που τότε ήταν κατοικήσιμος πλανήτης. Από την άλλη πλευρά, αυτό το μπράτσο στο του Σαλουνάκη, που έρχεται λίγο πιο πριν, θα λέγαμε, από όλη αυτή την κατάσταση σπερμάτωσης των πλανητών, έρχεται λοιπόν να μετικήσουν εδώ πέρα στη γη, να φτιάξουν μια αποικία για να πάρουν το χρυσό και άλλα μεταλλεύματα και άλλα ορυκτά. Είδαν όμως ότι εκεί πέρα υπήρχε ένα ον που τους έμοιαζε πάρα πολύ όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, και αυτός είναι ο Homo sapiens που λένε οι επιστήμονες. Όχι, ο Homo erectus, έτσι μου φαίνεται το λένε. Αυτός ο Homo erectus ήταν τότε ο προϊστορικός άνθρωπος. Ένα είδος, τα λέγαμε, σε στυλ, πως φαντάζεται τώρα, να μοιάζει με γορίλες και τέτοια πράγματα. Όταν αυτοί που ήρθαν πέρα οι Ανουνάκι αποφασίσανε ότι θα εκμεταλλευτούν αυτό το είδος για να μπορούν μέσα σε αυτή την αποστολή που είχαν να πάρουν κάποιο είδος άνετης κατάστασης και να δουλεύουν άλλοι για αυτούς, χώρια τα μηχανήματα που είχαν, γιατί εκείνη την κατάσταση, φανταστείτε, μπορούσαν να φτιάξουν χώρια τα μηχανήματα και βίο ρομπότ, ας το πούμε, ή να ασχοληθούν με την τεχνολογία του υβριδιασμού. Οπότε δεν χρειαζόταν να φτιάξουν τα μηχανήματα ή άλλα πράγματα όπως φανταζόμαστε εμείς, με ρομπότ, με βίδες, παξιμάδια και τα υπόλοιπα, και είπαν να βρεδιάσουν και μέσα τους μεταφέρανε σε αυτό το Homo erectus συγκεκριμένες δικές τους, τα λέγαμε, διακλαδώσεις από όλες τα κλαδιά, θα λέγαμε, DNA που είχαν, και τη μεταφέρανε στους ανθρώπους της τότε εποχής. Αυτοί οι άνθρωποι της τότε εποχής μετουσιωθήκανε μετά τον υβριδιασμό, έτσι, και γίνανε
αυτό το πράγμα που ξέρουμε σαν το Homo sapiens, τον πρώτο νοήμοντα άνθρωπο. Καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα, με την κατάσταση που τους βάλανε μέσα, στον τότε άνθρωπο, ξεκίνησε η αναβάθμιση, ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, θα λέγαμε, της άξαχνης ανέλυξης και της ενεργοποίησης συγκεκριμένων, θα λέγαμε, πτυχών του DNA που είχαν μέσα του, τους, αλλά όχι όλα το DNA, όχι όλη την αλυσίδα. Είχαν βάλει με συγκεκριμένα κλειδιά, stop, για να μην μπορούν, θα λέγαμε, αυτός ο άνθρωπος sapiens, να μπορεί να ενεργοποιήσει συγκεκριμένους κλάδους του DNA που είχαν βάλει μέσα τους ή ανουνάκι και από αυτό που ο ίδιος ο άνθρωπος είχε κατά την πορεία της εξέλιξής του χωρίς να έρθει κάποιος εξωγήινος και να τον πειράξει. Θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι θα λέγαμε, αυτά τα ανθρωποειδή θα λέγαμε στον πλανήτη μας που δεν πήρανε θα λέγαμε τη μετουσίωση, που δεν αλλάξανε το DNA τους, αυτός ο κλάδος δηλαδή που δεν υβριδιάστηκε από τους Ανουνάκη, ούτε από άλλους πολιτισμούς, στην πορεία της εξέλιξης, επειδή είναι πολυεπίπεδος ο άνθρωπος και πολυδιάστατος, έγινε αυτή που λέμε η μεγαλοπόδαρη, Bigfoot, Sasquatch, κάτι όντα, θα λέγαμε πως τον πόλεμο των άστρων, αυτός ο μαλλιαρός που ήτανε. Αυτά τα όντα, καταλαβαίνετε ότι μέσα στην εξέλιξη του τότε, θα λέγαμε, ανθρώπινης πορείας, ανθρώπινου DNA, χωρίς την μετουσίωση από τους Ανουνάκη, αφέθηκε σε ένα είδος πνευματικού, θα λέγαμε, αγαθού τύπου, οπότε ενώ μεν έχουν νοημοσύνη, ποτέ δεν ξεκινήσαν τόσο πολύ, θα λέγαμε, την έννοια της πολικότητας και της τεχνολογίας με την έννοια που ζούμε εμείς, παρόλα αυτά, οι συγκεκριμένοι έλεγες του DNA τους δίνουν μια κατάσταση να μπορούν να μεταλλαχθούν και να μεταπηδήσουν από παράλληλη πραγματικότητα σε παράλληλη πραγματικότητα με περισσότερη άνεση και επίσης να μεταφέρουν και το φυσικό του σώμα σε τέτοια κατάσταση, οπότε να αλλάζουν τα λέγαμε τέτοιες διαστάσεις μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Γι' αυτό ό,τι έχει μείνει εδώ στην ανθρωπότητα έχει μείνει μόνο σαν μύθος, σαν μερικές τα λέγαμε φωτογραφίες, ίχνη, πατημασιές και ξαφνικά χάνονται. Χώρια τις φάρσες οι οποίες έχουν γίνει. Αυτή θα λέγαμε είναι η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, αν δεν είχαν έρθει ποτέ θα λέγαμε οι Ανουνάκοι. Και πολλές φορές αυτός ο πολιτισμός, θα λέγαμε, έχει από πάρα πολλούς ανθρώπους της παλιάς εποχής που ήρθαν σε επαφή μαζί με αυτά τα όντα, λέγανε ότι ζούσαν απομονωμένοι πάνω σε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, βουνοπλαγιές, πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα στο Βόρειο Πόλο, πάνω σε καταστάσεις δηλαδή που ο άνθρωπος δυσκολευόταν να φανεί για να έχουν, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, τη δική τους ησυχία και το δικό τους περιβάλλον. Προχωράμε τώρα για τον άνθρωπο, το Homo sapiens, που έφαγε, θα λέγαμε, εκείνη τον υβριδιασμό από το DNA του, έτσι. Και ξεκίνησαν λοιπόν χώρια τους έλικες που ήταν εγκλωβισμένοι, σας είπα, συμπιεσμένοι, θα λέγαμε, εκείνη την ώρα, λόγω της διάστασης της γης, λόγω της εξέλιξης τότε της ανθρωπότητας και λόγω του βρυδιασμού με τους εξωγήινους, θα λέγαμε, τους Ανουνάκη. Οι Ανουνάκη σίγουρα προσφέρανε μια έννοια αναβάθμισης στον άνθρωπο που όμως τότε την είχαν κλειδωμένη. Οπότε έχουμε δύο να ξεκλειδώσουμε πράγματα. Το ένα το φυσιολογικό, θα λέγαμε, το DNA που ξεκλειδώθηκε στην πορεία με τους Sasquatch, τους Bigfoot, τους μεγαλοπόδαρους. Και την άλλη πτυχή μας, θα λέγαμε, αυτό το branch, τον κλάδο που πήραμε εμείς το DNA, εμείς να ξεκλειδώσουμε τώρα όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμπιέσει οι Ανουνάκη. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι τώρα πλέον όλα είναι επιτρεπτά και έχει φύγει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Εδώ και χιλιάδες χρόνια αυτό το κλείδωμα, θα λέγαμε, που είχαν δημιουργήσει οι Ανουνάκη. Και θα σας πω και γιατί. Καθώς λοιπόν μεγάλωνε και ευρυδιαζόταν όλο και παραπάνω οι άνθρωποι με τους Ανουνάκη, οι Ανουνάκη τότε ήταν, θα λέγαμε, από 2 μέτρα και πάνω όλοι, ήταν σε στήλη γίγαντες μπροστά στον άνθρωπο και επίσης είχαν ένα δέρμα σκούρο προς το μπλε. Το δέρμα τους πήγαινε σκούρο και ήταν ένα είδος σαν να μπλεδίζει λίγο, όπως είναι εμείς όταν έχουμε καμιά μελανιά στο αίμα και γίνεται λίγο μελανό, έτσι, και να μπλεδίζει. Ένα είδος τέτοις, θα λέγαμε, κατάστασης. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι από τότε νομίζανε ότι επειδή έχουν το μπλε δέρμα θα είναι και γαλαζοαίματοι από μέσα, για να τους δίνει αυτό το γαλάζιο εξωτερικά.
Αυτό βέβαια το γαλάζιο ήταν από διάφορα χρωμοσώματα διαφορετικά που είχαν, έτσι, που δημιουργούσαν αυτού του είδους, το λέγαμε το ελαφρύ μπλε. Άρα τώρα καταλαβαίνετε πως μερικές γραμμές αίματος κρατάνε, θα λέγαμε, κατά τη διδασκαλία που ζουν μερικοί άνθρωποι και σέκτες, από το αίμα των Ανουνάκη. Προχωράμε λοιπόν παραπάνω και λέμε, καταρχήν εφόσον ξεκίνησαν και είχαν τους ανθρώπους, σαν τα λέγαμε, τα κατοικίδια τους, τους δίνανε τροφή, τους βοηθάγανε, τους μαθαίνανε, όπως έγινε εσείς με το σκύλο. Όπως γίνεται εδώ πέρα πολλές φορές και αγαπάτε τα σκυλιά σας και τα συμπεριφέρεστε σαν ανθρώπους, έτσι και ξεκίνησαν και εκείνοι να συμπεριφέρονται πολύ με τους ανθρώπους, ένα είδος, θα λέγαμε, αγάπης, συμφιλίωσης. Και επίσης, επειδή υπήρχαν επικοινωνίες, επειδή ο άνθρωπος είχε ξυπνήσει, τους έμαθαν τη γλώσσα και άλλα πράγματα, χώρια ότι μπορεί να ήταν υπηρέτες ή σκλάβοι σχετικά με τους Ανουνάκη, ξεκίνησαν λοιπόν να τους έρχονται και πιο κοντά, άλλοι να τους συμπαθούν, άλλοι να τους αγαπάνε, μέχρι και πολλοί να τους συντροφεύουν, θα λέγαμε, ερωτικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τότε ήταν σε στυλ κατώτερου είδους σχετικά με τους Ανουνάκη. Οι Ανουνάκη, επειδή αυτοί είχαν και δυνάμεις πνευματικές και δυνάμεις τεχνολογίας, καταλαβαίνετε ότι είχαν ένα ρόλο βασιλιά, αυτοκράτορα, και γενικά από εκεί ξεκίνησε η έννοια της αυτοκρατορίας, της βασιλείας. Γιατί τότε ο βασιλιάς Ανουνάκη, που ξεκίνησε από τότε, θα λέγαμε, έτσι, να έχει τους υπηκόους του, ήταν διαφορετικός. Ήταν τελείως διαφορετικός. Είχε την εξουσία, είχε τη φώτιση, είχε τη θέληση, είχε τη δύναμη, είχε την κατανόηση. Χώρια ότι ζούσανε πάνω από 700 έως 2.000 χρόνια. Σχετικά με τον άνθρωπο της τότε εποχής, που μπορεί από τα 50 χρόνια, τα 40, τα 30, που ζούσε σιγά σιγά με όλα αυτά τα πράγματα που τον βοηθήσανε και τον αναβαθμίσανε, να έφτανε ένα έτος 50, 60, 80, θα λέγαμε, το πολύ χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι μέσα από αυτά τα πράγματα και τις εισαγωγικά ανάμειξη του DNA Ανουνάκη με ανθρώπους, είτε γινόταν στο εργαστήριο, είτε πολλές φορές, γιατί μπορεί, εφόσον είχαν το ίδιο DNA, μέσα να μπορούσε να γονιμοποιήσει εργαστηριακά ή όχι, έτσι δεν μπορώ να ξέρω, αλλά φαντάζομαι και τα δύο είδη μπορεί να είχαν γίνει, να έβγαζαν συγκεκριμένες, θα λέγαμε, γυναίκες, παιδιά που να ήταν ημίαιμα σχετικά, με την έννοια του να ήταν μισή Ανουνάκη, μισή άνθρωπε. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι λεγόμενη ημίθεη. Και αυτοί οι λεγόμενοι ημίθεοι ήταν διαφορετικοί από τους ανθρώπους, γιατί τότε φαινόταν πάρα πολύ η διαφορετικότητά τους, ήταν και εκείνοι πιο ψηλοί από ένα φυσιολογικό άνθρωπο και επίσης φαίνονταν πάρα πολύ η δύναμή τους σχετικά με τους άλλους ανθρώπους. Ήταν ημίθεοι και θνητοί. Έτσι λοιπόν τότε, με τη διάβρωση, τα λέγαμε, του DNA των Ανουνάκη λόγω του περιβάλλοντος της γης, γιατί κάθε εξωγήινος με το που σκάει σε ένα περιβάλλον και αφήνεται και λειτουργεί και ζει, σιγά σιγά το ίδιο το περιβάλλον αρχίζει και του κατεβάζει λίγο λίγο τις λειτουργίες και τις ενέργειες που μπορεί να έχανε σε ένα άλλο περιβάλλον, είτε στο διάστημα. Αυτό να το ξέρουμε. Οπότε όταν οι Ανουνάκοι ήρθαν εδώ πέρα με την πάροδο των χρόνων, ειδικά χιλιετιών με την έννοια 700-600 χρόνων και τα υπόλοιπα τα οποία οι Ανουνάκοι, τα λέγαμε, ζούσανε, άρχισε, βλέπει Μαθουσάλα, βλέπει όλα αυτά τον Ενόχ, βλέπει όλα αυτά τα πράγματα που έχουν βγει τα σκαλίες και τώρα κουμπώστε τα αυτά, φίλοι μου, έτσι, σε αυτά τα πράγματα που σας λέω. Ξεκίνησαν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν τη δύναμή τους και λίγο-λίγο, και λίγο-λίγο, εφόσον κατοικούσαν στη γη, η αρχική, θα λέγαμε, Ανουνάκη, το DNA, η σειρά με τους ημίαιμους και λίγο-λίγο-λίγο-λίγο, καθόλου την μετάλλαξη του DNA τους από το περιβάλλον της γης, άρχιζε και χανότανε λίγο-λίγο-λίγο η διαφορά. Και πολλές φορές ακόμα και στη σημερινή εποχή απορούμε πως μερικοί άνθρωποι βγαίνουν ψηλοί, πως μερικοί άνθρωποι έχουν δυνατότητες, πνευματικότητα. Και επίσης πάρα πολλές φορές κρατούσανε, θα λέγαμε, στα επόμενα χρόνια μέχρι τον Φαραώ, έτσι, την εποχή των Φαραώ, συγκεκριμένες αλυσίδες ημίαιμων ανθρώπων που είχαν, θα λέγαμε, παραπάνω ενεργοποιηθεί με την έννοια των Ανουνάκη. Θέλω να πω επίσης ότι οι Ανουνάκη είχαν μέσα και από τους Πλειάδιους. Οπότε καμιά φορά, άμα ακούτε είτε για τον Χριστό είτε για άλλα πράγματα, για τον Βούδα,
ότι είχαν ένα είδος μετάλλαξης για να μπορούν να κατεβάσουν τότε συγκεκριμένα πράγματα, είτε για τον Μέγα Αλέξανδρο, είτε για τον Σοκράτη, είτε για ορισμένους ανθρώπους που φάνηκε ότι διαφέρανε πολύ για τον Αριστοτέλη και τα υπόλοιπα. Είναι πολλές φορές το DNA που ενεργοποιείται μέσα, αυτό το συγκεκριμένο, και είτε μπορεί να είναι από το Σύριο, είτε από τις Πλειάδες, είτε από το Σανουνάκι. Κάθε φορά δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι πολλές φορές ενεργοποίηση το DNA έρχεται έτσι αναλόγως στη σύνδεση που έχει το DNA με τους διάφορους αστερισμούς και κατά πόσο στο περιβάλλον που είσαι εξασκείς και το ενεργοποιείς. Το εξασκείς και το ενεργοποιείς. Οπότε συνεχίζουμε την ιστορία μας, το μύθο μας και λέμε ότι από τη στιγμή που φτιάξανε αυτά στην Απικία και υβριδιάσαν τους ανθρώπους οι Ανουνάκοι, αυτό ήταν, θα λέγαμε, ενάντια στην ηθική της όλης αποστολής που είχανε. Όταν το μάθανε σε εισαγωγικά στα κεντρικά, στον πλανήτη τους, στη γη τους ή εν πάση περιπτώσει αυτοί που ήταν πίσω, ξεκίνησαν να στέλνουν διάφορα, θα λέγαμε, μηνύματα με την έννοια ότι αυτό που έγινε δεν θα έπρεπε να γίνει διότι υβριδιάσανε άλλους ανθρώπους, διότι κάνανε τις δικές τους αιμομιξίες, διότι δεν έπρεπε να πειράξουν καθόλου, θα λέγαμε, εκείνον τον πλανήτη, διότι είδαν ότι δεν ακουγόντουσαν πάρα πολύ και γινόταν ένα είδος εξέργεσης και αυτονομίας των Ανουνάκη που βρισκόταν στη γη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ακόμα και εξωγήινοι μπορεί να έχουν μικρότερο, θα λέγαμε, εγώ, έχουν όμως ακόμα τα εγώ, αν δεν τα έχουν διαλύσει, και επίσης κάθε εγώ μπορεί να πετάγεται από τους Ανουνάκη, δεν ήταν, θα λέγαμε, και τα άγια άτομα όλοι, μέσα τους ακόμα έχουν εργασία να παίξουν και να και αυτοί αναλόγως τα δικά τους επίπεδα και τα δικά τους μαθήματα. Αυτό λοιπόν το εγώ, αυτή η απόλαυση, αυτή η άνεση, αυτή η αίσθηση της δύναμης που είχαν σχετικά με ένα πλανήτη παράδεισο που μετά από χιλιάδες, θα λέγαμε, χρόνια ο υβριδιασμός έφερε να έχουν τους σκλάβους, να λειτουργούν σαν βασιλιάδες και να έχουν όλα τα καλά. Δεν υπήρχε και η έννοια, θα λέγαμε, να τους λείψει η πατρίδα για να γυρίσουν πίσω. Και επίσης επειδή είχαν μάθει και μαγκωθήσει ένα είδος, θα λέγαμε, υπεροψίας, άνεσης, είχαν τη δύναμη στα χέρια τους με τους υπόλοιπους ανθρώπους και τους άλλους διάφορους Ανουνάκη που είχαν εκεί πέρα, ήρθε η κόντρα μεταξύ, θα λέγαμε, των αυθεντικών και των άλλων της Απικίας. Και έτσι λοιπόν έγιναν οι διάφορες μάχες που ακούτε πολλές φορές στους ουρανούς, που λένε οι γραφές. Τότε ήρθανε, θα λέγαμε, από τα κεντρικά, πάλι σας το ξαναλέω, για να κοιτάξουν, να ισορροπήσουν, θα λέγαμε, την κατάσταση. Όπως ήταν φυσικό, οι μένα μυθήκανε, οι άλλοι παραδοθήκανε, καταλαβαίνετε τι έγινε και ρίξανε συγκεκριμένες βόμβες, θέλετε, πυρηνικές, λέιζερ, εν πάση περιπτώσει με τα όπλα τους, σε διάφορα μέρη, θα λέγαμε, της γης και επίσης άλλες καταστροφές με αστεροειδείς συγκεκριμένα να πέφτουν συγκεκριμένα για να τους στέλνουν πάνω στη γη. Καταλαβαίνουν τα όπλα σε αυτά τα όντα, δεν είναι όπως τα δικά μας μόνο, κανένα ντρόουν και τίποτα οπίδες, αυτοί μπορούν να στέλνουν συγκεκριμένους αστεροειδείς πάνω στη γη για να μπορούν να εξαλείψουν και να φαίνεται φυσικό, θα λέγαμε, όλο αυτό το πράγμα που έγινε όπως με τους Πλειάδες και τους δεινόσαυρους, που θα πούμε στην πορεία. Όλα αυτά συνδέονται κατά μία έννοια, ενώ είναι πολλές παράλληλες πραγματικότητες. Στην πραγματικότητα μπορούμε κάθε κλαδί να το πάρουμε και να το αναλύσουμε καμιά φορά, γιατί σας είπα, δεν ήταν μόνο οι Ανουνάκοι που ήρθαν εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε από ένα σημείο και μετά, αυτές οι διάφορες μάχες που γίνανε είχαν αντίκτυπο πάνω στη γη. Το πρώτο αντίκτυπο ήταν να φύγουν οι υπόλοιποι Ανουνάκοι από εδώ, ή, θα λέγαμε, μερικούς να τους εξορίσουν, θα λέγαμε, στη γη με μία απαγόρευση συγκεκριμένη, ώστε να μην μπορούν, θα λέγαμε, να φύγουν ή να πάνε αλλού ή να ταξιδέψουν αλλού, να έχουν τη δύναμη. Συγκεκριμένα όντα από τους Ανουνάκη που μέναν εδώ πέρα, τους άφησαν να έχουν σε εισαγωγικά χάσει κάθε δύναμη και εξουσία που είχαν κατά το παρελθόν, τους αφαιρέσαν τα δικαιώματα και τους αφήσανε εδώ πέρα, θα λέγαμε, στη γη. Με την τιμωρία ή την διδασκαλία ή οτιδήποτε, θα λέγαμε, να καταλάβουν ότι όλο αυτό που πειράξανε και βρυδιάσανε τον άνθρωπο και τον κρατήσανε σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, συμπιεσμένου του DNA του, και δεν το κάνανε δηλαδή από την καρδιά να το βοηθήσουν, έτσι, ή να το αφήσουν τελείως φυσικά να είναι, επίσης και επειδή πηγαίνανε με κάτι άλλους, θα λέγαμε, διαγαλαξιακούς νόμους τότε,
για το πού και πώς και τι θα κάνουν μεταξύ τους τα όντα, καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα δώσανε συγκεκριμένες διδασκαλίες για να βοηθήσουν την ανάπτυξη του ανθρώπου. Αυτές οι διδασκαλίες είναι όλα αυτά τα πράγματα που ακούτε πολλές φορές και στην Ατλαντίδα και οτιδήποτε, τις συγκεκριμένες δηλαδή διδασκαλίες που μειούσαν τον άνθρωπο για να μπορέσουν να τον ενεργοποιήσουν ξανά, θα λέγαμε, και να ξεκλειδώσει το DNA του. Φυσικά λοιπόν θα λέγαμε ότι φέρανε συγκεκριμένες καταστροφές, φέρανε συγκεκριμένα, θα λέγαμε, συγκεκριμένα χαλάσματα σε διάφορα πράγματα που είχαν φτιάξει, για να μπορούν λίγο να έρθουν όλα, θα λέγαμε, σε μια ισορροπία και να αφήσουν έτσι, γιατί σας λέω, είχε τότε και άλλες παράλληλες πραγματικότητες πιο μετά, θα λέγαμε, και άλλες προσμίξεις, θα λέγαμε, πιο μετά. Όμως οι αρχικές ήταν αυτές. Οπότε αφού κατεβήκαν, θα λέγαμε, Ανουνάκι, αφήσανε τους, πρέπει να τους αφήσουν, μάθαν συγκεκριμένα πράγματα στους ανθρώπους και έπρεπε να τους βοηθήσουν μετά με διδασκαλίες και με άλλους τρόπους και τεχνικές να ξαναβρούνε και να ενεργοποιήσουν το DNA τους. Φύγανε και ο πλανήτης τότε κρίθηκε μαζί με άλλα όντα που ήρθαν εδώ πέρα ότι θα έπρεπε να αφαιθεί σε εισαγωγικά στη μοίρα του. Παράλληλα με τους Ανουνάκη που ήταν οι πρώτοι, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά που ήρθαν εδώ πέρα να κάνουν τις διάφορες προσμίξεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατεβήκανε και πλειάδι και άλλα όντα. Επίσης λοιπόν από τους Ανουνάκη πήραμε αυτή την έννοια της αναβάθμισης του νου, της τεχνολογίας σαν άνθρωποι και την οποία παίζουμε ακόμα τώρα. Από το Ορίωνα πήραμε τη μετατροπή του Ορίωνα, όμως για να έρθει η ενέργεια εδώ πέρα έπρεπε πρώτα οι Ανουνάκη να είχαν κάνει αυτού του είδους, θα λέγαμε, τα συμπτώματα πάνω, θα λέγαμε, στο DNA των ανθρωποειδών που ήταν εδώ πέρα. Από τον καιρό που ξεκίνησε λοιπόν ο Homo sapiens, τότε ξεκινήσαμε και εμείς να έχουμε την ένωση με τον Ορίωνα, το ρυθμό, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βλέπετε από παλιά και στις πυραμίδες και το ένα και το άλλο, πάντοτε οι περισσότερες δείχνουν, θα λέγαμε, τη ζώνη του Ορίωνα, που σχετικά με αυτό συγκεκριμένα έλκανε συγκεκριμένες ενέργειες, έλκανε συγκεκριμένες ψυχές, έλκανε συγκεκριμένες ενέργειες για να παιχτεί μέσα αυτό που παίχτηκε, θα λέγαμε, στον Ορίωνα. Τι δηλαδή, η έννοια την παίρνουμε στο αρνητικό και μετά προσπαθούμε να το αλλάξουμε στο αρνητικό και θα προσπαθούμε να το αλλάξουμε σε θετικό. Καθώς προχωράμε λοιπόν, φίλοι μου, βλέπουμε ότι οι Ανουνάκη, χώρια του DNA που φτιάξανε, κάνανε και μερικά άλλα πειράματα και φτιάχανε ανθρώπους πουλιά, ανθρώπους, θα λέγαμε, ερπετά. Από εκεί βγήκε ένα καινούριο κλαδί, θα λέγαμε, DNA, αυτούς τους οποίους ακούγονται σαν ερπετόμορφους. Όχι ότι δεν υπήρχαν και πριν, όμως πήραν συγκεκριμένα κλαδιά από τα εξελιγμένα τότε όντα, που το πιο έξυπνο τότε δεν ήταν ο άνθρωπος, αλλά ένα είδος δεινόσαυρο της τότε εποχής. Και οι δεινόσαυροι δεν ήταν τόσο, όπως βλέπουμε εμείς, μόνο προϊστορικά όντα, είχαν ένα είδος νοημοσύνης. Έτσι, όχι όλα, αλλά συγκεκριμένα θα λέγαμε είχαν ένα είδος νοημοσύνης. Όμως τους έκανε κατευθείαν περισσότερο το θηλαστικό, γιατί το θηλαστικό έβγαζε αυτά τα συναισθήματα, γι' αυτό και λέμε cold-blooded τους άλλους, παγωμένους. Γιατί τα συναισθήματα ενεργοποιούν άλλες πτυχές μέσα στο DNA λόγω της μίξης των κοντραρισμάτων και όλα αυτά που μπορούν να σου δημιουργούσουν μέσα σου, καθότι ένα θηλαστικό έχει παραπάνω την έννοια της ενσυναίσθησης από το ερπετοειδή. Και επίσης για το έννοια των πουλιών, καταλαβαίνετε ότι μερικοί άνθρωποι πουλιά ή άνθρωποι ψάρια, οι οποίοι ήδη, θα λέγαμε, προϋπήρχε αυτή η κατάσταση από το Σύριο, έτσι, οι αφίβοι δηλαδή οι άνθρωποι, άλλο μπραντ τέτοιο δημιουργήθηκε για να μπορεί να συγκρατεί τις συριακές, θα λέγαμε, καταστάσεις και ενέργειες πάνω σε μια ορισμένη εξέλιξη, που και αυτή η εξέλιξη, θα λέγαμε, δεν την μπορούσε τόσο πολύ να διαρκήσει και χάθηκαν στα βάθη, θα λέγαμε, του ωκεανού, με την έννοια ότι είχαν μια δική τους εξελικτική πορεία. Όπως και οι ερπετοειδείς πολλές φορές, θα λέγαμε ότι είχαν μια δική τους μυστική εξελικτική πορεία, το όποιο κλαδί του DNA έμεινε. Βεβαίως, θα λέγαμε ότι αυτές οι καταστάσεις και τα κλαδιά DNA, όπως ξέρετε για τους αμφίβιους και τους αυροειδή, είχαν τις δικές τους ενώσεις με τα δικά τους, θα λέγαμε, με τις δικές του αστρικές, θα λέγαμε, πύλες, αστρικές καταστάσεις, αστρικές δίνες, για να μπορούν από εκεί να τηλεμεταφέρονται, σας λέω, οι ψυχές ομοιοκραταστικά.
Οπότε, λέγαμε λίγο λίγο, τη δική του ψυχική πορεία, τη δική του ψυχική εξέλιξη σχετικά με αυτό. Πράγμα που βγάζει άλλους μύθους να μιλάνε για όλα αυτά τα πράγματα και τα όντα. Βλέπετε λοιπόν τώρα με τόσες προσμίξεις που έχουν γίνει, πώς την τότε εποχή, ασχέτως αν επιβιώσαν αυτά τα είδη ή όχι, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα, έτσι όπως εμείς δημιουργούμε πολλές φορές με δικούς μας επιστήμονες κρυφά, είτε ιούς, είτε ανθρώπους μεταλλαγμένους, είτε τσιπαρισμένους, είτε εν πάση περιπτώσει τώρα με τους εμβολιασμένους, οτιδήποτε αλλαγή γίνεται στο DNA δημιουργεί ένα άλλο κλαδί, μια άλλη χρονογραμμή. Θέλω να προχωρήσουμε παραπάνω τώρα και να προχωρήσουμε μετά από αυτό που έγινε με τους Ανουνάκη, σας είπα, τι γίνεται, θα λέγαμε, με αυτούς που λέμε τους ανώτερες πτυχές. Πλειάδιους, Αρκτούριους και Σύριους. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτοί, θα λέγαμε, τα ανώτερα όντα, ξεκινάνε και ζουν σε άλλη διάσταση από ό,τι ζούσαν, θα λέγαμε, οι Ανουνάκη πλέον. Για μας, λοιπόν, αυτά τα όντα λειτουργούν σαν ενέργειες περισσότερες φορές. Ειδικά του Αρκτούρου, το λέγαμε, την ενέργεια, είναι για να μπορεί να ανοίγει και να μεταφέρει μέσα μας, θα λέγαμε, τη βιολετή ακτίνα. Του Σύριου, θα λέγαμε, να μπορεί να μεταφέρει μέσα μας, θα λέγαμε, την έννοια της ελευθερίας, την έννοια της λατρείας, την θετική, θα λέγαμε, άποψη. Γι' αυτό και ο Σύριος και ο Κίνας και το στάρ του κοινός και προσκυνώ και όλα αυτά τα πράγματα έχει την έννοια της αγαθότητας και της ουδετερότητας του Σύριου. Και επίσης, θα λέγαμε, διότι στους Πλειάδες, που είναι πιο κοντινοί σε εμάς, εισαγωγικά σαν ξαδέρφια μας, λόγω της ομοιότητας του DNA, οι Πλειάδοι είναι πιο αναβαθμισμένοι πολιτισμικά, θα λέγαμε, άνθρωποι που μοιάζουν με εμάς, έτσι, απλά είναι σε άλλη κατάσταση χιλιάδες, θα λέγαμε, μερικές χιλιάδες χρόνια στο μέλλον, πιο μπροστά από εμάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί, θα λέγαμε, μέσα σε εισαγωγικά, μέσα σε φυλές, ενωνόμαστε και όλοι είμαστε αδέρφια και ξαδέρφια σχετικά με αυτό εδώ πέρα το πράγμα που παίζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι η παλιά η Ανουνάκη, αυτή η παλή, η πρωτόγονη Ανουνάκη, στις πρώτες τους καταστάσεις που ξεκινήσαμε, σας είπα, από το Λύρα και πιο πριν τον Αστερισμό, ξεκινήσαν επίσης και ένα μπραντς, ένα κλαδί και από αυτούς έφυγε και πήγε στους Ανδρομέδιους. Από εκεί πέρα φτιάχτηκε, θα λέγαμε, και αυτό με άλλες προσμίξεις, αυτούς που ακούτε, ο πολιτισμός του γαλαξία της Ανδρομέδας, που μας μοιάζει, που είμαστε δύο μαζί γαλαξίες και έρχεται σιγά σιγά προς τα εμάς. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ένα άλλο κλαδί των Ανουνάκη από τότε, από τους αρχαίους Ανουνάκη, ακόμα πριν από αυτούς που ήρθαν εδώ πέρα, θα λέγαμε, που ψάχνανε για το χρυσό. Στην εξέλιξή τους έγινε αυτό που λέμε τον white, υψηλή λευκή. Για όποιοι διαβάζουν για εξωγήινους και διαπράγματα, είναι όντα ανεπτυγμένα, θα λέγαμε, που αρχίζουν τώρα και είναι πολυδιάστατα και ανήκουν, θα λέγαμε, στην έννοια της πέμπτης σχεδόν, τέταρτης με πέμπτης, θα λέγαμε, διάστασης. Η φυσική πραγματικότητα είναι έντονη στην τρίτη, θα λέγαμε, διάσταση. Στην τέταρτη διάσταση είναι, θα λέγαμε, στην αρχή φυσική και μετά πάει στο ημιφυσικό, δηλαδή ενεργειακή ημιφυσικό, και στην πέμπτη τελείως ενέργεια, όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Σας έχω μιλήσει για τις διαστάσεις επίσης και προχωράμε τώρα να δούμε, αφού είπαμε για τα ανώτερα αυτά όντα, ότι παρακολουθούν και οι περισσότεροι που ήταν πιο κοντινά μας, ήταν οι Πλειάδες, όπου πολλές φορές και με την Ελλάδα και με άλλες περιοχές είχαν, θα λέγαμε, διασυνδέσεις ομοιοκρατασμού, ομοιοψυχισμού και διάφορες διασκαλίες και Πλειάδη. Σας είπα πριν για τον Βούδα, τον Χριστό, τον Σοκράτη και άλλους, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά ανθρώπους δικούς μας, που είχαν τόσες πολλές, θα λέγαμε, καταστάσεις και ενώσεις με άλλες ψυχικές, θα λέγαμε, ροές, θα λέγαμε, από τον πλανήτη, από τους πλανήτες, τους Πλειάδιους, θα λέγαμε, ανθρώπους. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω και λέμε τώρα για αυτούς που λένε για τους Γκρέι, έτσι. Σας είχα πει για τους Γκρέι σε ένα άλλο βίντεο που σας είπα για ανθρωπότητα να ακολουθήσει, αν δεν αλλάξει, την τροπή που πήραν οι Γκρέι. Όπου μια άλλη, θα λέγαμε, έτσι, γη στη δική του αναβάθμιση και αυτοί οι ανθρωποειδοί σαν και εμάς, κατέληξαν να κάνουν όλα αυτά τα που σας είπα την ιστορία στο βιντεάκι που λέει η ανθρωπότητα θα πάρει την κατοφερή εξέλιξη. Κάπως έτσι το γράφω. Πώς μιλάω για τους Grey, τι έγινε, για να μην γίνει και σε εμάς. Και θα λέγαμε αυτοί οι Greys, με την καθοδήγηση, θα λέγαμε, και την εποπτεία των όντων που είναι σαν έντομα
Τώρα η αλήθεια είναι Νάγιας, Νάμας, κάπως στο μυαλό μου τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς τους λένε τώρα. Είναι πολύ ισχυρά όντα αυτοί που μοιάζουν, θα λέγαμε, σαν έντομα, έτσι, και έχουν τη μορφή εντόμων, θα λέγαμε, στη δική μας κατάσταση, όπως εμείς τους βλέπουμε, έτσι, για να καταλάβουμε ότι όλα είναι συμβολικά από μια διάσταση και πάνω. Υπό την εποπτεία των εντόμων να εποπτεύουν αυτό το πείραμα για τους Grey που τους βοηθήσανε και τους φέρανε σε μια κατάσταση να μπορούν να έρθουν στη χρονογραμμή τη δική μας, καθότι έχουμε το ίδιο DNA, για να μπορούν να ψηλέξουν κομμάτια και να φτιάξουν τα λεγόμενα υβρίδια και να έχουμε αυτό το πείραμα υβριδιασμού που πάει να φτιάξει, θα λέγαμε, την έκτη φυλή των υβριδίων. Τι είναι η έκτη φυλή των υβριδίων? Οι Greys, επειδή σας είπα, όλα αυτά τα πράγματα που κάτσανε και υβριδιάσαν τον εαυτό τους, φτάσανε σε ένα σημείο να μην μπορούν να αναπαραχθούν. Έτσι λοιπόν είπανε να υβριδιαστούν με τους ανθρώπους για να μπορούν να συνεχίσουν το είδος τους, χοντρικά-χοντρικά. Αυτό το πράγμα τους έκανε να γίνονται διάφορες διαβουλέψεις τότε με τις τότε, θα λέγαμε, πολιτικές, θα λέγαμε, εξουσίες που υπήρχαν στον κόσμο, και να συμφωνήσουν να μπορούν να πάρουν ένα τεχνολογία, το reverse engineering και άλλα πράγματα που τους έχουν δώσει, έτσι συγκεκριμένα πράγματα από τους ανθρώπους. Τι πράγματα? Άλλους να τους παίρνουν, άλλους να τους κάνουν, ξέρω εγώ, παιδιά στον ύπνο τους, άλλους να τους υβριδιάζουν και έτσι να φτιάξουν τα λεγόμενα υβρίδια, θα λέγαμε, παιδιά που είναι σε διαστημόπλια αυτή τη στιγμή και μεγαλώνουν έξω από τον πλανητικό χώρο, θα λέγαμε, της Γης. Αυτά τα υβρίδια, θα λέγαμε, είναι πέντε στην έννοια, θα λέγαμε, των φυλών υβριδίων. Και κάθε φορά το πρώτο υβρίδιο δεν έμοιαζε με τον άνθρωπο, παρά πιο πολύ με τους Greys, τη μετάλλαξη δηλαδή που γίνανε οι Greys, όπως βλέπετε τα ανθρωπάκια με τα μπάτια που είναι όλα ίδια, χωρίς γενετικά όργανα, χωρίς συναισθήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Και σιγά σιγά η πέμπτη φυλή, θα λέγαμε, μοιάζει πολύ με εμάς. Και έχει κανονιστεί λοιπόν ότι η πέμπτη φυλή αυτή ήταν και η πρώτη που θα έρθει σε επαφή μαζί μας. Και ήδη πολλά από την πέμπτη φυλή, θα λέγαμε, παιδιά, τα ετοιμάζουν για να τα στείλουν μέσα και έχουν φτιαχτεί συγκεκριμένα, δείτε στην Κίνα και αλλού, συγκεκριμένες πολιτείες, άδειες, χωρίς λόγο, έτοιμες για να υποδεχτούν αυτή τη νέα, θα λέγαμε, κατάσταση των υβριδίων. Πολλές φορές περπατάνε ανάμεσά μας και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Σας είπα και σε ένα άλλο βίντεο ότι αυτοί που έρχονται πιο πριν έρχονται για να μπορούν να συλλάβουν κατά πόσο η ανθρωπότητα είναι ικανή ομοιοκραταστικά να καταλάβει συγκεκριμένες ενέργειες. Είτε θα λέγαμε η εμφάνιση των δίσκων, είτε ορισμένα πράγματα που βλέπουμε, κάτι παράξενα πράγματα. Όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία τις περισσότερες φορές, από λάθος δηλαδή. Τις περισσότερες φορές θέλουν να δουν πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και πόσο είναι ικανοί να δεχτούν συγκεκριμένα πράγματα. Πειραματίζονται δηλαδή. Και επίσης είναι και σε συμφωνία με μερικές κυβερνήσεις και οι περισσότεροι τώρα το πάνε προς τα εκεί με την παγκοσμιοποίηση για να πάνε να προλάβουν σε εισαγωγικά, μη τυχόν και γίνουν ορισμένες άλλες ανατροπές στο συλλογικό της ανθρωπότητας. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι αυτές οι πέντε φυλές, με την πέμπτη να είναι πιο κοντινή, θα λέγαμε, στους ανθρώπους και οι άλλοι να μοιάζουν τόσο, αλλά η πέμπτη να μην μπορείς να την ξεχωρίσεις καλά-καλά, θα έρθει εδώ πέρα και θα δημιουργηθεί η έκτη φυλή. Η έκτη φυλή λοιπόν θα είναι από τα υβρίδια, τους εξωγήινους με την έννοια των Greys, που δεν είναι εξωγήινοι στην πραγματικότητα, είναι ένα είδος, θα λέγαμε, παράλληλης πραγματικότητας ανθρώπων που διαλέξανε μια άλλη πραγματικότητα να περάσουν με την έννοια των τότε που έχετε ακούσει, έτσι, να η τεχνολογία να φτάνει σε σημείο που να καταστρέφουν τον εαυτό τους. Αυτή λοιπόν τα υβρίδια που είναι μισή Greys, μισή άνθρωποι, θα λέγαμε, έτσι, που μέσα τους έχουν και το ρεπτήλια, την κατάσταση, έτσι, έχουν όμως, θα λέγαμε, και από τους Ανουνάκι και αυτοί, γιατί και οι Ανουνάκι, θα λέγαμε, πάλι έπαιξαν ένα συγκεκριμένο ρόλο στην πρόσμιξη των ανθρώπων τότε με τους Grey, σε εκείνη την παράλληλη πραγματικότητα. Το θέμα είναι όμως ότι τώρα η έκτη φυλή θα δημιουργηθεί με αυτή την ατζέντα, ενώνοντας, έτσι, τα παιδιά, τα συγκεκριμένα τα υβρίδια στον πολιτισμό της Γης. Για να γίνει αυτό, τι πρέπει? Ο πολιτισμός της Γης να έχει ήδη ενωθεί. Βλέπετε καμιά φορά η παγκοσμιοποίηση, γιατί μερικοί τρέχουν. Γιατί βέβαια λειτουργούν κατά από αυτήν την ατζέντα, είτε συνειδητά ή ασυνείδητα. Θέλουν πρώτα να ενοποιήσουν για να μπουρτουκλώσουν, θα λέγαμε,
όλα τα πράγματα, το DNA της γης να γίνει ένα, να μην υπάρχουν οι διαφορές, να φύγουν οι μεταλλάξεις, να σταματήσουν να είναι οι μύθοι και οι θεοί, σε εισαγωγικά Έλληνες σκοτεινοί με τους άλλους, με τους μη φωτεινούς, με αυτούς που έχουν το ηχόρ και αυτούς που δεν έχουν, με αυτούς που έχουν γαλαζοαίματα και αυτούς που δεν έχουν, να φύγει όλο αυτό το πράγμα και να αναμειχθεί τελείως, το λέγαμε, το DNA, και εφόσον φτιάξει η συλλογική ανθρωπότητα, συλλογικό νου και να, τα λέγαμε, σε εισαγωγικά έτοιμο περιβάλλον, να έρθουν, λέγαμε, τα υβρίδια και αυτά και να δημιουργήσουν το έκτο υβριδιακό, την έκτη υβριδιακή κατάσταση. Εφόσον λοιπόν φτάσουν την έκτη υβριδιακή κατάσταση, μετά θα έρθουν και τα υπόλοιπα 5, λέει η ατζέντα αυτή, και τα υπόλοιπα 5, σας είπα, που είναι στο διάστημα ή κάπου, θα λέγαμε, διαφορετικά, αλλού, για να μπορούν και οι 5 αυτοί οι υβριδιακές, θα λέγαμε, φυλές, να με την έκτη να δημιουργήσουν την 7η. Και έτσι να κλείσει ο κύκλος του υβριδιασμού σε αυτό το μελλοντικό, θα λέγαμε, πράγμα που έχουν σκεφτεί για την ανέλυξη και την εξέλιξη της γης και σχετικά με όλη αυτή την πρόσμιξη, θα λέγαμε, που κάνανε κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν οι εξωγήινοι πολιτισμοί. Έτσι λοιπόν, τώρα εμείς, φίλοι μου, έχουμε μια εικόνα, όχι τόσο πολύ μεγάλη, γιατί ήθελα να το πω όσο πιο χοντρικά γίνεται, τουλάχιστον να έχετε το σκελετό, έτσι. Τώρα, με αυτή την ατζέντα, σας ξαναλέω, υπάρχουν και άλλες ατζέντες. Παραδείγματος χάρη, υπήρχαν ατζέντες των Πλειάδιων, υπήρχαν ατζέντες των Ειδών, υπήρχαν οι ατζέντες ο καθένας να μπορέσει να περάσει σχετικά με τη δική του την αντίληψη, έτσι, το τι αυτός ο πλανήτης θα βγάλει σαν προϊόν. Βλέπετε, αναλόγως λοιπόν τον κάθε πλανήτη με την εξέλιξή του, τον κοιτάνε σαν το τι προϊόν θα βγάλει. Σαν, τα λέγαμε, μεγαλώνουμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι γίνεται και στους λέμε τι επαγγελματική, θα λέγαμε, σταδιοδρομία θα κάνει. Σαν να μεγαλώνουμε, θα λέγαμε, ένα φυτό για να δούμε τι καρπούς θα βγάλει. Έτσι κάθε πλανήτης περνάει από την κατάσταση 0 στην κατάσταση 1, θα λέγαμε, με την έννοια ότι αρχίζει και αποκτάει ομαδική συνείδηση και ακολουθάει ένα συγκεκριμένο τέμπο, μια πορεία. Θα δούνε λοιπόν και αυτοί ποια ατζέντα θα βγει και αυτή η ατζέντα θα βγάλει ένα είδος αναβαθμισμένο, θα λέγαμε, βεβαίως ανθρώπων, με ένα συγκεκριμένο τύπο που από τους γκρέοι και όλο αυτό το πράγμα, τι μάθαμε? Μάθαμε να μην ακολουθάμε το δρόμο τους. Δηλαδή τι, αυτή είναι ένα ζωντανό παράδειγμα, οι γκρέοι, ώστε εμείς, επειδή προχωράγαμε στα βήματά τους τεχνολογικά, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που κάνανε αυτοί. Αυτό είναι το μάθημα που έχουμε να πάρουμε εμείς από τους γκρέοι. Από την έννοια του Νανουνάκη, σας είπα, πήραμε την νοημοσύνη της διαδικότητας και αυτά. Από την έννοια, θα λέγαμε, του ορίων, την ενέργεια που μετά εισήλθε, ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στην κατάσταση της αρνητικής μετάλλαξης σε θετικό και να μπορέσουμε να θυσιάζουμε πράγματα, θυσιάζουμε ζωές, της θυσίας, για την έννοια που σας ξαναπεί, της μεταλλαγής, έτσι. Να μπορούμε κάτι να το θυσιάσουμε, να πεθάνει κάτι, να δημιουργήσουμε κάτι άλλο. Με την έννοια των Πλειάδων και της Συριακής ενέργειας, σας είπα, μάθαμε τις Πλειάδες να ανοίγουμε την αγάπη. Να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, ισορροπίας του τσάκρα της καρδιάς. Και να μάθουμε την ένωση. Okay. Και να είμαστε, θα λέγαμε, στο στυλ το θετικό. Και να μάθουμε την εξύψωση του ανθρώπινου όντως και το κάλους που μπορεί να φτάσει στο ανθρώπινο είδος. Γι' αυτό θα δείτε και τους Πλειάδες εισαγωγικά είναι, θα λέγαμε, σαν πιο τελειοποιημένοι άνθρωποι στην πραγματικότητα. Κάθε πράγμα λοιπόν, οι ρεπτήλια μας δίνουν μέσα μας την ρεπτική κατάσταση, πώς μπορούμε εμείς να μάθουμε το ένστικτο, να το αγαπήσουμε, να το γνωρίσουμε, να δούμε γιατί συμβαίνει και να το ενσωματώσουμε μαζί με την πνευματικότητα. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει ο Σύριος μας δίνει όλη εκείνη τη ανώτερη βαθμίδα του, έτσι, γιατί πάμε και δύο βαθμίδες, στην ανώτερη ενέργειά του, όλη εκείνη την πνευματική κατάσταση. Έτσι, θα λέγαμε, κατάσταση της πνευματικότητας. Εν πάση περιπτώσει, οι γκρέοι μας δώσαν αυτό το πράγμα που σας είπα, να μην ακολουθήσουμε τα βήματά τους και τα υβρίδια τώρα μας ξεκινάνε να δίνουν την κατάσταση εκείνη, το μάθημα της ουδετερότητας. Πολλές φορές σας λέω για ορισμένα πράγματα ότι η καινούργια δασκαλία είναι να μάθουμε την ουδετερότητα. Τι σημαίνει να μάθουμε αυτό το κεντροσημείο δύναμης που όλα τα πράγματα θα είναι εισάξια και επίσης επειδή είναι εισάξια και δεν έχουν την πολικότητα να μας τραβάνε, θα μάθουμε ότι χωρίς βία να μπορούμε να δημιουργούμε
να μάθουμε χωρίς βία να μπορούμε να επιλέγουμε, θα μάθουμε χωρίς να βιαζόμαστε δηλαδή, απλά να είμαστε ο αληθινός εαυτός μας. Αυτό γίνεται μόνο όταν εμείς δεν δίνουμε κατάκριση ή παραπάνω πολικότητα σε κάθε πράγμα. Δίνοντας δηλαδή τι, νόημα στη ζωή, ότι η ζωή είναι ουδέτερη και εμείς έχουμε τη δική μας προσέγγιση. Γιατί η ζωή είναι, περνάει μέσα από εμάς. Εμείς ό,τι καταλαβαίνουμε το λέμε ζωή. Έτσι, αλλιώς είναι όλα ένα γεγονός, ταυτόχρονα, σας έχω πει στο προηγούμενο βίντεο. Νομίζω ότι τώρα κλείσαμε, σε εισαγωγικά, όλο αυτό εδώ πέρα την ιστορία, το σκελετό, για να έχετε μια κατάσταση μέσα σας, το συμβαίνει αυτόν τον καιρό, και από εκεί πέρα εσείς θα πάρετε τα κομμάτια και θα τα ενώσετε και θα καλύψετε τις τρύπες σας, είτε ιστορικά, είτε στη μυθολογία, είτε η αλληγορία, είτε από τις μοιήσεις τις λεγόμενες τις οποίες υπήρχαν στην ανθρωπότητα, είτε το που πάει η ανθρωπότητα, είτε για την παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, που τώρα είχα τη διάθεση πρωί-πρωί να πιω ένα καφέ και να τα μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτά σχετικά με την ιστορία, θα λέγαμε, της ανθρωπότητας, της προσμίξης, τους συμβριδιασμούς και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα θα ήθελα να σας πω ότι είναι, θα λέγαμε, μία άποψη πραγματικότητας, έτσι, μην τα παίρνετε τελείως κυριολεκτικά, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για αυτά. Είναι πώς καταλαβαίνουμε εμείς ότι κολλάει πάνω μας η αλήθεια και αν αυτό το πράγμα για μας, θα λέγαμε, είναι σωστό για να κατοχωρηθεί μέσα μας και να δούμε, θα λέγαμε, αυτή την παράλληλη πραγματικότητα, αυτή την παράλληλη μνήμη, έτσι, σαν την ιστορία η οποία έχει παιχθεί, έτσι, στα κασικά αρχεία. Αυτά από μένα, ειρήνη σε όλους.